Μουσικάρι το 1940 τον Απρίλιο είχε έρθει, γιατί η μητέρα μου καταγόταν από εκεί, από την Ικαρία. Είχε έρθει ένας αδελφός της μητέρας μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, τότε ήταν νιόπαντρος και νέος, 28 χρονών. Και εγώ, επειδή πηγαίναμε τα καλοκαίρια, τότε ήμουνα 8-9 χρονών. Είχα έτσι νοσταλγία και ήθελα να πάω μαζί του. Ο πατέρας μου όμως δεν μ' άφηνε, γιατί μου λέει: Στάσου, είναι Απρίλιος, άσε να τελειώσει το σχολικό έτος και θα πάμε το καλοκαίρι. Εγώ λοιπόν δεν τον άκουσα τον πατέρα μου και μπήκα κρυφά στο πλοίο. Και πήγα, κάπου ήταν, έφευγε από το λιμάνι και ακολούθησα το θείο μου και πήγα μαζί του κτλ. Και τελικά φτάσαμε στην Ικαρία, γράφτηκα εκεί στο δημοτικό σχολείο, πέρασα ένα ωραίο καλοκαίρι προπολεμικό. Και ώσπου να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα γύριζε στη Θεσσαλονίκη μπόρος και τα λοιπά, κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και έμεινε στην Ικαρία μέχρι τον Απρίλιο του 1944. Το 1941 και βέβαια ασχολούμουν, πήγαινα στο σχολείο, αλλά παράλληλα ασχολούμουν και με αγροτικές δουλειές. Έβρισκα πρώτα απ' όλα τα ζώα του θείου μου, κατσίκια, πρόβατα, είχαμε και ένα γελαδάκι. Λοιπόν, και μια φορά που πήγαινα να βοσκήσω τα ζώα, μάλιστα τα είχα βοσκήσει το πρωί, να πάω στα ζώα να τα λύσω και να τα βοσκήσω και να τα φέρω το βράδυ, στον κάτω γελό άκουσα ένα παιδί να παίζει λίρα η καριώτικη. Και εγώ βέβαια ήταν πείνα τότε, 41, είχαμε όμως πολλά σίκα και σταφίδες και παίρνα σε ένα τουρβά, ψωμί δεν είχαμε, αλλά είχαμε σε ένα τουρβά μαζί αρκετά σίκα και σταφίδες. Και το έδωσα αυτού του παιδιού, μαζεύτηκαν και άλλα παιδιά και μας έπαιζε λίρα και θαύμασα έτσι. Τέλος πάντων, ενθουσιαστήκαμε και σε μια στιγμή μου ήρθε η ιδέα ότι θέλω κι εγώ να, ότι μπορώ κι εγώ να παίξω, να μάθω. Και του λέω πώς παίζει, να παίζω έτσι με τα νύχια και τα λέω. Και του λέω ότι μπουλάζει, λέω τη λίρα. Λέω, άμα μου δώσεις δυο κάδε σίκα και δυο κάδε σταφίδες από αυτά που μας έδωσες τώρα να φάμε, την πήρες. Πάντα πηγαίνω εγώ το βράδυ στο σπίτι. Τα ζώα βέβαια δεν είχαν προλάβει να φάνε τα καημέρα, ήταν μαγλαρωμένα. Μυστικά, ο θείος μου θύμωσε λίγο. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα του είπα ότι έτσι και έτσι αυτό και θέλω να πάρω τη λίρα. Λέω με δυο κάλυψε. Λέει αστείευε, λέει Δημήτρη, εδώ ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα, λέει. Και πώς θα μάθεις. Και εν πάση περιπτώσει δεν μου χαλάσει το χατήρι, μου ζήγησε τα σιγά και τι ταφίδε, τα πήγα, πήρα τη λίρα. Και την έπαιρνα μαζί μου στα χωράφια, έτσι, με στον τουρβά που είχα και τα σίγουρα. Έβαζα και τη λίρα και έπαιζε και σε ένα μήνα έμαθα να παίζω. Και εγώ θυμάμαι μετά από ένα μήνα περίπου που έπαιξε μια φορά και στο σπίτι ένα βράδυ, περνούσαν μπροστά και λέγανε, φωνάζω, Κωστή, το θείο μου, τι γίνεται, λέει, έχεις, λέει, γλέντι. Του λέγανε και πήγανε στο καφενείο, άκουγα που καθόταν μάλιστα σκοτεινά, δεν είχε ούτε λεχτό με τα καντήλια ή με το φως του φεγγαριού. Και του λέγανε, Κωστή, λέει, στο σπίτι σου ακούγεται, λέει, βιολιά. Λέω, όχι, λέει, τι βιολιά, λέει, ξέρω. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούγανε κάτι, ήρθανε και με είδανε εμένα να παίζω λίρα. Έπαιζα τον καριώτικο, ξέρω, και το θεώρησα θαύμα. Ένα, και έτσι αποφάσισα να γίνω μουσικός. Τελικά έτσι ξεκίνησα. Μετά με άλλους μουσικούς έπαιξα ένα-δύο φορές σε πανηγύρια, σε άλλα γλέντια. Και ακόμα με θυμούνται σαν λιράρι στην Ικαρία. Βέβαια και αυτό έγινε αφορμή να γίνω μουσικός τελικά. Μια άλλη ιστορία, ένας τέρας σικάριος ποιητής, ο Φίλης Μαυρό, έγραψε και ένα ποίημα του Δημήτρη, λέει, Θέμελη και τον αδερφό Δουρή, τιμωνεύοντας τους ήχους και τα κύματα. Και περιγράφει αυτό το ταξίδι με βάρκα από τον Έβυλο Ικαρίας, Απρίλιο 1940 μέχρι το Λαύριο, παρακαλώ. Οδύσσια. Μια βάρκα 5 μέτρα, με χωρίς μηχανή, χωρίς τίποτα, με πανί και με κουπιά. Διασκήσαμε όλο το Αιγαίο. Μες στην κατοχή. Τρομερά πράγματα. Μες στην κατοχή. Αυτό για ποιο λόγο έγινε τώρα? Αυτό έγινε γιατί, κοίταξε, αυτό είναι βέβαια πραγματικά πολύ μια σπουδαία ερώτηση, γιατί εγώ είχα τέτοια πάντα πάντα νοσταλγία να γυρίσω στο σπίτι μου και βέβαια η επιθυμία μου να μάθω βιολί. Ναι. Και η απελπισία μου βέβαια ότι μπορούσε να συνεχιστεί ο πόλεμος και βέβαια θα μου πείτε πώς με άφησε ο θείος μου, γιατί τότε ήμουν 13 χρονών. Αλλά εγώ επαναστάτησα και έτσι και είχα φύγει από το σπίτι, βρήκα κάποιους έτσι άλλους ανθρώπους που με υποστήριξαν και τελικά ο θείος μου έδωσε τη συγκατάθεσή του να κάνω αυτό το μοιραίο ταξίδι. Ναι, το επικίνδυνο ταξίδι, ναι, αλλά δόξα τω Θεώ μου βγήκε σε καλό. Μ'
μας έπιασε φουρτούρα ήδη στην Ικαρία και μας πέταξε στο Ραρμενιστή. Και τότε και δεν είχε ξενοδοχεία και τέτοια, είχε κάτι ψαροκαλύδες. Και μόλις και είχε βράχια, μόλις προλάβαμε και ο καπιτάνιος μου πήρε, σύραμε τη βάρκα, την τραβήξαμε έξω και μείναμε μια εβδομάδα σε μια καλύβα. Μάλιστα. Φάγαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, κάτι ψευτοπρομήθειες. Εγώ τους έπαιζα βέβαια και λίρα για τους παρηγορώ. Βέβαια, ήταν μεγάλη παρηγορία για αυτούς. Και ο πατέρας μου αμέσως μου φέρε ένα βιολί όταν με είδε να παίζω λίρα. Και μάλιστα το έχω αυτό το βιολί, ήταν του ποιητή του Αναγνωστάκη. Όταν του είπε, τον είχε μαθητή στο πειραματικό, και όταν του είπε ότι παίζω βιολί, επειδή αυτός δεν έπαιζε πια, του λέω εγώ του χαρίζω το βιολί μου. Και το έχω έχει μάλιστα πάνω σχαλισμένο ένα μία άρθρωμα όλη τη Αναγνωστάκη. Μάλιστα. Θα το δείξω το εδώ. Και αυτό τώρα μετά από και αυτό. Και έμαθα να παίζω πρακτικά. Δηλαδή, όταν ήμουν στη λίρα, σε μερικές μέρες, από μια εβδομάδα, τα έπαιζα και στο βιολί. Ναι. Και έμαθα και μερικά τραγούδια της εποχής, το μάρς του Δουνάβη, στο κείμενο του Δουνάβη, ως την κομπαρσίτη και με πέρα στα πάρτι. Και έπαιζα με κορδά. Και εκεί, απέναντι στη γειτονιά μου, Δημητρίου, που λέω, του πιο σέρνου, μου λένε και οι γείτονες, ξέρεις, λέει, εδώ υπάρχει λέει, και ένα άλλο παιδάκι, ο Χριστάκης, που μας παίζει και αυτός, λέει, βιολί στα πάρτι. Και ήταν ο Χρήστος ο Πολυζωήδης, που έγινε σπουδαίος καθηγητής βιολίου στην Αυστρία. Και τι κάνατε με τον κύριο Πολυζωήδη μετά? Ναι, πήγα εγώ με το βιολί μου. Δεν ξέρω, κάποιος κανόνισε να συναντηθούμε. Μέναν σε ένα ημιυπόγειο από κάτω εκεί. Και οι δυο με κοντά παντελονάκια. Είδα και σε έναν αλόγιο νότες και τρόμαξε. Είχε το Σέιμπορ, μάθαινε θέσεις. Τους πήγαινε 3-4 χρόνια στο οδείο. Αλλά εγώ όμως του έπαιξα ένα βάλς και αυτός τα χάσε. Λέει, εσύ δεν πεις βιολί. Δεν με ήχο, έτσι, με βιβάτο. Γιατί ήμουν αγυράς, δεν είχα πρόβλημα και του λέω, ναι, λέω, λέει, εσύ πες βιολί, δεν είναι αστεία, δεν αστειεύεσαι. Λέω, ναι, αλλά λέω, νότες δεν ξέρω, είπα τις νότες, δεν μπορούσα να φανταστώ πώς από χαρτί μπορείς να κάνεις μουσική. Είχα την ψυχολογία του παραδοσιακού οργανοπαίχτη, κατάλαβες, βέβαια. Είχα την ψυχολογία του παραδοσιακού οργανοπαίχτη. Δηλαδή δεν ξέρατε από πριν βιολί, το βιολί μετά προέκυψε. Και ούτε εγώ είχα έτσι, αγαπούσα με τη μουσική, αλλά δεν με προόριζε για μουσικό. Και μόνος μου έτσι βρήκα τον δρόμο μου κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αφετηρία τη λύρα και την παραδοσιακή φυσική μουσική. Γιατί εγώ φυσικά δεν ήξερα όταν άρχισα να παίζω λύρα, δεν ήξερα ούτε είχα ακούσει ποτέ το όνομα Μπετόβεν, ούτε Μπαχ, ούτε τίποτα.